Γεια σας, είμαι η Βίκη και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Bump Hair Salon. Μαζί μου φυσικά έχω την Εύα. Σήμερα θα σας δείξουμε τρία διαφορετικά hairstyles για το καλοκαίρι με φουλάρια, διαφορετικά φουλάρια που θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε, να γίνονται πιο εντυπωσιακά και όμορφα, χωρίς θερμότητα, γρήγορα, εύκολα και εντυπωσιακά. Πάμε για αρχή να ξεκινήσουμε στο πώς τυλίγουμε ένα φουλάρι. Έτσι όπως είναι τετράγωνο, πιάνω τη μία άκρη και την διαγώνια άλλη απέναντι και έρχομαι τα σταυρώνω και τη μύτη επάνω που τα έχω ενώσει έρχομαι, την κλείνω και το μαζεύω προς τα κάτω. Έτσι το έχω έτοιμο, φτιαγμένο. Τέλεια. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε, όπως σας είπαμε, θα σας δείξουμε τρία διαφορετικά hairstyles και θα ενσωματώσουμε και τα δύο φουλάρια μας μέσα σε αυτά, να γίνουν πιο εντυπωσιακά. Ξεκινάμε με το πρώτο. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Λοιπόν, θα χωρίσω τα μαλλιά σε δύο ισόπαχα περίπου μέρη και πιάνω με δύο πάντα λαστιχάκια, να είμαστε ασφαλείς σε περίπτωση που μας πάσει κάποιο, πιάνω μια μικρή αλογούρα. Κάνω ακριβώς το ίδιο και στο διπλανό μου τμήμα. Τέλεια! Δεν τα θέλω πολύ σφιχτά, θέλω να έχω λίγο χαλαρότητα εδώ κοντά στη ρίζα. Και έρχομαι τώρα, πιάνω το φουλάρι μου και ανοίγω στη μέση μία νοητή χωρίστρα της αλογοουράς μου και περνάω τη μία του άκρη. Αφήνω και έρχομαι να κάνω ακριβώς το ίδιο και από την άλλη. Αφού το έχω περάσει, ελέγχω να είναι στο ίδιο ύψος από τη μία μεριά και από την άλλη. Λοιπόν, και θα έρθω, θα χωρίσω σε δύο τμήματα την αλογοουρά μου και το τρίτο για τη γαλλική μου κοτσίδα είναι το φουλάρι μου. Και ξεκινάω και πλέκω, όπως όλοι ξέρουμε, μία γαλλική κοτσίδα. Αφού τελειώσω, έρχομαι και ασφαλίζω τις δύο ουρές από τα μαλλιά κάτω. Το φουλάρι το αφήνω ελεύθερο. Και κάνω ακριβώς το ίδιο και από την άλλη μεριά. Χωρίζω σε δύο τμήματα την αλογοουρά μου και ξεκινάω και πλέκω. Ανάλογα με τα φυλαρίσματα που σας έχουν τα μαλλιά, μπορείτε να κλείσετε και λίγο πιο νωρίς την κοτσίδα σας, έτσι ώστε να μην πετάνε πολλά τριχάκια. Αφού έχω τελειώσει τα δύο τμήματά μου, έρχομαι, τα σταυρώνω αντικριστά έτσι ώστε να δημιουργήσω ένα πιο ωραίο σχήμα. Θα γυρίσω και την Εύα για να βλέπετε και φέρνω το φουλάρι μου μπροστά στην κορυφή περίπου του κεφαλιού. Κάνω ένα πολύ ωραίο κόμπο. Εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, αφού έχω σταθεροποιήσει το φουλάρι, για αρχή έρχομαι να καλύψω τις ουρές από την κοτσίδα μου, έτσι ώστε να μην φαίνονται και μετά θα τελειοποιήσω το οποιοδήποτε σχήμα θέλω να δώσω σχέδιο στο φουλάρι μου. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή το φουλάρι μας είναι πιο μακρύ, μπορούμε, άμα θέλουμε, να το
στρίφο γυρίσουμε και να έρθουμε να το καλύψουμε από κάτω. Το ίδιο έρχομαι να κάνω και από την άλλη μεριά. Το στριφογυρίζω έτσι ώστε να δώσω και μια πιο ωραία κίνηση στο φουλάρι. Και αφού το έχω φέρει από κάτω, έρχομαι και το ασφαλίζω εδώ. Δεν έχω καθρέφτη μπροστά μου, οπότε θα έρθω λίγο πιο μπροστά να κοιτάξω την Εύα. Η Εύα έχει αφέλειες, φράτζα, πολύ όμορφα ελεύθερα φυτράκια. Ό,τι θέλω το αφήνω ελεύθερο. Και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, γρήγορο και εύκολο πιάσιμο με όλα τα μαλλιά επάνω για το καλοκαίρι. Αφού είδαμε το πρώτο μας χτένισμα, τώρα θα συνεχίσουμε να πάμε στο δεύτερο. Θα κάνουμε ένα λίγο πιο εντυπωσιακό, τύπου μοϊκανέ πιάσιμο. Θα γυρίσω τώρα την Εύα. Και έρχομαι. Πιάνω μία αλογούρα, την πρώτη μου αλογούρα, στο κέντρο. Και έρχομαι και κλείνω τη μισή μου αλογούρα. Για να ασφαλίσω και να έχω σταθερό το φουλάρι μου, το περνάω πάλι ενδιάμεσα από την αλογούρα μου. Κάνω έναν κόμπο, να το ασφαλίσω από πάνω και έρχομαι να συνεχίσω με έναν δεύτερο κόμπο από κάτω. Απομονώνω τις σουρές από τα φουλάρια μου και έρχομαι και συνεχίζω να πιάσω άλλη μία αλογούρα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αν έχετε πιο φυλαριστά μαλλιά, δεν μας πειράζει καθόλου να πετάνε κάποιοι. Σταυρώνω το φουλάρι μου έτσι ώστε να καλύψω και το από πάνω και κάνω τον κόμπο μου πάλι από κάτω. Ξανά απομονώνω και κάνω την τελευταία μου αλογούρα. Σταυρώνω το φουλάρι και έρχομαι και δένω ακριβώς από κάτω. Και επειδή έχω τελειώσει, θα κάνω δύο κόμπους, έτσι ώστε να ασφαλίσω καλά. Σε αυτή την περίπτωση, μας μένουν οι άκρες από το φουλάρι ελεύθερες έξω, μπορούμε να τις αφήσουμε πίσω, μπορούμε να τις φέρουμε μπροστά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, βλέπουμε η Εύα ότι έχει πιο μακριά μαλλιά. Αν έχουμε μακριά μαλλιά και μας πετάνε λίγο πιο πολύ για να το κάνουμε λιγάκι πιο ομοιόμορφο, μπορούμε να έρθουμε με τσιμπιδάκι αφού έχουμε τελειώσει και να τα πιάσουμε.
Μπορώ να βάλω λίγο σπρέι, είτε lac, είτε texturizing spray για να δώσω ωραία υφή στα μαλλιά. Έρχομαι, γυρίζω την Εύα να ελέγξω και μπροστά πώς είναι τα μαλλιά. Και αυτό είναι το δεύτερο hairstyle μας. Και τώρα θα περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο styling με το φουλάρι, το οποίο είναι ένα καρέ. Άκρος εντυπωσιακό, άκρος ενδιαφέρον. Έρχομαι λοιπόν, ξεκινάω και πιάνω μια χαμηλή κοτσίδα. Παίρνω το φουλάρι μου και υπολογίζω περίπου στη μέση του να έρθω και να βάλω ένα λαστιχάκι. Αφού περάσω το λαστιχάκι, ελέγχω οι δύο άκρες μου να είναι περίπου ίσες. Και αφού έχω περάσει το λαστιχάκι στη μέση του φουλαριού, έρχομαι και πιάνω την αλογοουρά μου μαζί με το φουλάρι και τα ενώνω. Θα έρθω με ένα άλλο λαστιχάκι ακόμα, να ασφαλίσω και τις άκρες μου πιο κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Και αφού έχω φτιάξει τη βάση μου, ξεκινάω, γυρίζω το φουλάρι μου, το οριζοντιώνω και ξεκινάω και δίνω κλίση προς τα μέσα και το γυρίζω. Και αφού το έχω γυρίσει λοιπόν, έρχομαι για να το ασφαλίσω και το δένω επάνω στην κορυφή. Κάνω δύο κόμπους και για την ώρα αφήνω. Θα με βοηθήσει η Εύα με έναν καθρέφτη, έτσι ώστε αφού έχω ασφαλίσει, μπορώ να έρθω να φτιάξω το καρέ μου στα πλαϊνά του. Καλέ, σου πάει πολύ! Λες να τα κόψω? Εγώ σου το έχω πει. Μπορείτε να αφήσετε και ξεύτια μπροστά, αν έχετε φυτρούλες, είτε λίγο πιο μακριά. Είναι κάτι το οποίο το φτιάχνετε μόνες σας. Δεν πάτε για την τελειότητα, πάτε για κάτι το οποίο θα είναι εύκολο, εύχριστο και λίγο πιο διαφορετικό. Μπράβο, για κάνε μου λίγο. Α, ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ. Μπράβο. Νομίζω ότι είμαστε εκεί. Ναι, είναι ωραίο. Τέλεια. Και αφού το έχουμε φτιάξει, έχουμε ισορροπήσει όλες μας τις μεριές, έρχομαι. Βάζω λίγο texturizing spray, έτσι ώστε να δώσω και μια υφή. Ελέγχω τους τελευταίους μου όγκους παντού. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμες. Για να σε δω. Πάρα πολύ ωραία. Oh, yeah. Με γεια! Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Είναι ένα πολύ ωραίο hairstyle, πιο rock, πολύ όμορφο με τα κοσμήματα όπως έχει και η Εύα. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο. Ελπίζουμε να σας αρέσανε οι τρεις τεχνικές που σας δείξαμε, χωρίς καθόλου θερμότητα, χωρίς τίποτα να χρειάζεστε ιδιαίτερο, απλά ένα φουλάρι και κάποια λαστιχάκια. Μπορούν αυτά τα τρία hairstyles να γίνονται είτε σε σγουρά μαλλιά, είτε σε ίσια όπως τη Εύα, είτε και σε σπαστά αν θέλετε να κάνετε κάποια βάση, τα οποία σίγουρα μπορείτε να τα φορέσετε στις διακοπές σας, στην παραλία, στην καθημερινότητά σας σε μια βόλτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε και να σας άρεσε το βίντεό μας. Κάντε like, subscribe και σύντομα θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!